υλικά που θα μπορούσαν και έχουν μάλλον χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή και από το Γενικό Λογιστήριο της Τράπεζας Ελλάδος. Πρώτον, η μαύρη βίβλος της κατοχής που κυκλοφόρησε τη δεκαετία, στις αρχές της δεκαετίας του 90 από το Εθνικό Συμβούλιο για τις Γερμανικές Οφειλές προς την Ελλάδα. Υπήρχε το πόρισμα του Νομικού Συμβούλου της Τράπεζας Ελλάδος του 1963 του κυρίου Μπασιά. Υπήρξε μια σημαντική έκθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, η πρώτη μετά από την απελευθέρωση το 1945, που έθετε και τις καταστροφές, αποτίμηση των καταστροφών, τη δίωση της Ελλάδας και ταυτόχρονα έθετε και το κατοχικό δάνειο και πολλά άλλα πράγματα που υπολόγιζε ότι τι θα είχαμε αν δεν είχαμε αυτές τις επιπτώσεις. Δηλαδή αν είχαμε τον πληθυσμό που δολοφονήθηκε από τον πόλεμο και όλα αυτά. Επίσης υπήρξαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο Κοινοβούλιο, όπως για παράδειγμα το 1952 από την ΕΔΑ, με ερωτήσεις και παρεμβάσεις του Μόδη, του Εφρεμίδη, του Κύρκου, του Λαμπράκη, μεταξύ των άλλων. Ο Υπουργός τότε έχει ενδιαφέρον, σαν σημαντική υποσημείωση, για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, ο Υπουργός τότε του Παπάγου, ονόματι Θηβαίος, απάντησε για το κατοχικό δάνειο, η απέτηση του δανείου έχει παραγραφεί γιατί είναι ιδιωτική υπόθεση. Συνάδελφοι, το Εθνικό Συμβούλιο για τις Γερμανικές Επανορθώσεις, όπως με τη μαύρη βίβλο που ήδη ανέφερα, κινήθηκε αγωνιστικά και αποφασιστικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο δηλαδή προς τον ελληνικό λαό, τα πολιτικά κόμματα που τρέχαμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τους υπουργούς, αλλά και προς την Ευρώπη και προς τον γερμανικό λαό. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι υπάρχουν ισχυροί φύλακες Γερμανών πολιτών, ιδίως νέων ανθρώπων, οι οποίοι επανειλημμένα έχουν συνταχθεί στο πλευρό της χώρας μας για τη διεκδίκηση των οφειλών και ταυτόχρονα έχουν πραγματοποιήσει κινηματικές πρωτοβουλίες και στο Αμβούργο και στο Βερολίνο και στη Φρακούρτη. Στο Βερολίνο είχα πάρει και εγώ μέρος, όπου ήταν πάνω από 1.100 άτομα, συγκλονιστικό νούμερο για τέτοιο θέμα και εντός της Γερμανίας. Το Εθνικό Συμβούλιο λοιπόν, και οφείλω να πω ότι σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ, πέραν του Γλέζου, ο Μαγκάκης, ο Μπάμπης ο Ρούπας, ο Μαχαίρας, ο Σταμούλης, ο Ζαμάνος, ο Χουλουφάκος. Συνάδελφοι, η απόφαση του Πρωτοδικείου της Λιβαδιάς που μνημονεύθηκε και καλά έκανε και από την Πρόεδρο και από άλλους ομιλητές ήταν πρωτοβουλία πράγματι σαν φυσικό πρόσωπο του Σταμούλη. Εδώ όμως αποκρύβεται το γεγονός, μνημονεύθηκε από τον κύριο Λοβέρδο, από τον κύριο Βενιζέλο και από άλλους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω και ο κύριος Γεωργιάδης το είπε, ότι έγιναν αυτά και αυτά, πώς τώρα λέτε ότι ήρθε ξαφνικά πρόσφατα και ότι υπάρχουν οι καλοί και υπάρχουν οι κακοί. Πράγματι υπάρχουν όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, καλοί και κακοί. Ο Άριος Πάγος το μνημόνευσε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Έγινε μία ολόκληρη μεθόδευση για να υπονομευτεί η απόφαση του Αρίου Πάγου που δικαίωνε το Πρωτοδικείο Λιβαδιάς. Ο περίφημος, κύριε Υπουργέ, πρόεδρος του Αρίου Πάγου, το ξέρετε το θέμα προφανώς, ο Μαφίας, μεθόδευσε μία ολόκληρη ιστορία έτσι ώστε να υπάρξει το ειδικό δικαστήριο για να μην βγάλει απόφαση, να σταματήσει μάλλον τη θετική απόφαση. Και έτσι, και εδώ αποκρύβεται
Ο Σταμούλης λέει πήγε στην Ιταλία. Μα γιατί πήγε στην Ιταλία? Ξαφνικά του τη βάρεσε του Σταμούλη να πάει στην Ιταλία να προσφύγει στο δικαστήριο της Φλωρεντίας για αυτό το μίσο θέμα? Όχι, διότι εδώ και λόγω των μυθοδεύσεων και λόγω της άρνησης τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να υπογράψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης την εφαρμογή της απόφασης. Το δικαστήριο της Κάγκης, δεν θα πω τίποτα γιατί βλέπω ότι χτυπάει το κουδούνι. Από τις αρχές λοιπόν του 90 θέλω να πω και ορισμένα στοιχεία τα οποία πιθανόν αναγνωεί το σώμα. Μετά την συμφωνία, τη συνθήκη των 4-2 των 90, η γερμανική κυβέρνηση προέβησε δύο πράγματα. Προσέξτε, ενημέρωσε τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών που ήσαν κάτοχοι γερμανικών ομολόγων ότι θα πληρωθούν του Μεσοπολέμου, θα πληρωθούν εντόκως. Σημειώσε το. Δεύτερον, αποζημίωσε πάλι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαν συνέπειες από το πόλεμο. Θα το ερμηνεύσω μετά. Δύο, στα αρχεία της Τράπεζας Ελλάδος υπάρχει επίσης ένα ζήτημα που δεν μνημονεύεται, έχει γραφτεί αλλά δεν μνημονεύεται ιδιαιτέρως. Σας παρακαλέσω κυρία Πρόεδρε, λέω ορισμένα στοιχεία. Να. Στα αρχεία της Τράπεζας Ελλάδος ήμουνα υπάλληλος, έψαξα τα αρχεία και βρήκα σημείωμα του Ανδρέα Παπανδρέου, οφείλω να το πω, του 1965, δεν ήταν υπουργός, τον είχαν εκδιώξει τότε, ήταν και σταλμένος του πατέρα του για διαπραγμάτευση του δανείου. Οι Γερμανοί, και υπάρχει το σημείωμα του Ανδρέα Παπανδρέου, αναγνώρισαν την ισχύ του και πρότειναν ταυτόχρονα διακανονισμό με κατασκευή μεγάλων έργων. Το 1966, επί κυβέρνηση αποστατών, η Γερμανία έστειλε στη βάση αυτής της διαπραγμάτευσης του Ανδρέα του Παπανδρέου αναγνώριση της οφειλής. Τρία, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου... Τελειώνω όμως, λέω ορισμένα στοιχεία, να σταματήσω. Αυτό γίνεται σε βάση του συναδέλφου σας. Ναι, κοίταξε, δεν κάνω ούτε ιδεολογική ανάλυση, ούτε αν ήταν υπεραλιστικός ο πόλεμος, αν ήταν φασιστικός, όχι για όλους το λέω. Εγώ παρακαλώ... Είμαι υποχρεωμένος και γι' αυτό με ψηφίσατε, ενώ οι κύριοι βουλευτές, για να κρατώ κάποια διαδικασία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας την υπενθυμίζω αυτή τη διαδικασία. Ωραία, σας παρακαλέσω. Ήδη φτάσαμε στα 8 και πλέον 8,5 λεπτά. Σας παρακαλέσω λοιπόν να μου δώσετε 2-3 λεπτά ακόμα. Δεν με παρακαλέσετε εμένα, παρακαλέσετε το σώμα. Αν το σώμα σας αφήνει, ευχαρίστως. Τι άλλο να πούμε τώρα? Λοιπόν, ευχαριστώ. Το 1966 λοιπόν αναγνώρισε και τυπικά η Γερμανία την οφειλή του κατοχικού δανείου. Στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας Ελλάδος είχα θέσει το θέμα στον Παπαδήμο, διοικητή τότε της Τράπεζας Ελλάδος, και είπε κατά λέξη στα πρακτικά του Γενικού Συμβουλίου: το κατοχικό δάνειο υφίσταται ως υποχρέωση, δεν παραγράφονται τέτοιου είδους απαιτήσεις. Το ίδιο μας είπε και με τον Γλέζο και με το Μαγκάκι που είχαμε πάει. Το 90, τη δεκαετία των 90, δικαστήρια των ΗΠΑ προβήκανε σε σειρά καταδικαστικών αποφάσεων εναντίον της Γερμανίας. Να το ερμηνεύσω. Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν Εβραίοι κυρίως που προσέφευγαν στα δικαστήρια και κερδίζαν συνέχεια τις προσφυγές τους. Η Αμερική τότε ανάγκασε τη Γερμανία για να φτιάξει ένα ίδρυμα το οποίο φτιάχτηκε με 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ για αποζημίωση των εργατών σκλάβων που ήταν σε επιχειρήσεις όπως η Siemens, η Bayer, η BMW, η Volkswagen, η Group. Και έτσι πήγαμε και εμείς σαν Εθνικό Συμβούλιο στη Γενέβη για να διαπραγματευτούμε την παρουσία τη δικιά μας. Τι συνέβη λοιπόν? Κύριε Μπαλαούρα, τελειώνω. Με συγχωρείτε.
Συμφωνήσαμε. Εντάξει, τελείωσα. Παραλαμβάνω, συμφωνήσαμε με εσάς και με άλλους δύο ομιλητές μετά από εσάς να τηρηθεί το 7 λεπτό. Ωραία, τελείωσα. Δεν το τηρήμα από εσάς. Μια διαδικαστική παρατήρηση που αντικάνω. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, κλείστε εδώ πέρα. Παίρνει ο καθένα συνάδελφο το λόγο εδώ πέρα. Ιδιαίτερα είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και μα αλλάζει τα φώτα μιλώντα συνεχώ. Έτσι, είμαι δέκατο στη σειρά και μιλάω μετά από 5 ώρες. Εάν αυτό νομίζετε ότι είναι σωστό και διακόπτε εμένα που λέω στοιχεία τα οποία δεν έχουν υποθεί. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαλαούρα. Κύριε Μπαλαούρα, μέχρι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δοκιμάζεται και την ανοχή του Προεδρείου.